από την όλη υμνολογία του όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης, αγαπητοί μου, δεσπόζει το δοξαστικόν των αποστήχων φερόμενων υπό το όνομα της Βυζαντινής Μελωδού Κασιανής. Είναι το γνωστότατο, αυτό που προλίγου ακούσαμε. «Κύριε, οι εμπολές αμαρτίες περιπεσούσα γινή». Πριν όμως το προσεγγίσουμε το τροπάριον αυτό, να πούμε δύο λόγια για την Κασιανή. Η Κασιανή υπήρξε μεγάλη ποιήτρια και μελωδός του 9ου αιώνα κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ήταν μοναχή. Πολλά θρυλούνται γύρω από αυτήν. Έγραψε πολλά και εκλεκτά. Ένα από αυτά είναι και το παρόν τροπάριο. Από τα συγγράμματά της διακρίνεται μια βαθιά μόρφωση και ένας όριμος νους. Θεωρείται η μόνη αξιομνημόνευτος ποιήτρια της Βυζαντινής περίοδου. Τόσο θαυμαστή είναι. Αυτό το περιώνυμον τροπαριώτης που ετέθη, όπως σας είπα, σαν δοξαστικό εις τα απόστοιχα, έχει ως εξής, ας το ξαναδιαβάσουμε. «Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή, την συν εσθωμένη θεότητα μυροφόρου αναλαβούσα τάξη, οδυρωμένη μοίραση πρώτου ενταφιασμού κομίζει. Ήμι λέγουσα ότι νίξ μη υπάρχει ίστρος ακολασίας, ζωφόδιστε και ασέλινος έρος της αμαρτίας. Δέξε μου τα σπηγά των δακρύων, ο νεφέλες διεξάγων της θαλάσσης το είδωρ, κάμφθη τίμη προς τους στεναγμούς της καρδίας, ο κλίνας τους ουρανούς τη αφάτο σου κενώσει. Καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδας, αποσμίξω τούτους δε πάλιν της κεφαλής μου βοστρίχης, ον εν το παραδείσο Εύα το δειλινόν, κρότον τη σωσήν ηχηθήσα, το φόβο εκρύβει. Αμαρτιών μου τα πλήθη και κρυμάτων σου αβίσους, τι σε ξυγνιάσει ψυχοσώστα σωτήρ μου, μη με την συνδούλην παρίδης ο αμέτρητον έχων το έλεος». Ας αποπειραθούμε και μια απόδοση. «Κύριε, η γυναίκα που σκόνταψε σε πολλές αμαρτίες, επειδή αισθάνθηκε πίσω από την ανθρώπινη φύση σου ότι ήσουν Θεός, αναλαμβάνει μυροφόρου έργων και γεμάτη οδυρμό έρχεται πριν τον ενταφιασμό σου να σε μυρώσει. Αλίμονο έλεγε, γιατί ζω σε μια νύχτα σκοτεινή και ασέλινη. Τρέχω απ' της ακολασίας τον ίστρο, κυριευμένη απ' της αμαρτίας τον έρωτα. Αλλά εσύ, απ' το νερό του πόντου που σύννεφα σηκώνεις, δέξου των δακρύων μου τους κρουνούς. Απ' τα ύψη σου λύγησε κι έλα. Τους κρυφούς στεναγμούς της καρδιάς μου να ακούσεις. Συ, που με την ανίποτη ενανθρώπισή σου τους ουρανούς χαμήλωσες. Τα μόλυντα πόδια σου θα καταφυλίσω και με δάκρυα μετανοίας θα τα καταγεμίσω και με τους βοστρίχους της κεφαλής μου θα τα σπογγίξω. Αυτά τα πόδια που όταν η Εύα το δειλινό εκείνο στον παράδεισο
τον βρόντο τους άκουσε, απ' το φόβο της κρύφτηκε. Τα μέτρητα των αμαρτιών μου πλήθη και των κρυμάτων σου της αβύσσους να εξιχνιάσει ποιος μπορεί, σωτήρα μου ψυχοσώστα. Μη με παρήδεις, σύ που το έλεος έχεις αμέτρητο. Είναι ένα ποίημα, όπως αντιλαμβανόμεθα, ένα ποίημα υψηλής εμπνεύσεως, γνώσεως πολλής των βαθέων της ανθρωπίνης ψυχής, αλλά και ύψους, όπως θα το δούμε, ύψους θεολογίας. Εκείνο που τονίζεται και οπωσδήποτε ευνηδιάζει πολλούς που αγνοούν, είναι ότι ταυτίζει τον άνθρωπον Ιησούν με τον Θεό, που είναι ο Θεός Λόγος, τότε, στον Παράδεισο, τον Πρωτοπλάστο. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στο κείμενο. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια περιγραφή της αθλειότητος της ανθρωπίνης ψυχής. Η ανθρώπινη ψυχή μετά την πτώση των πρωτοπλάστων έχασε τον προσανατολισμό της. Την γενετήσια λειτουργία που ο Θεός τόσο σοφά και τόσο φιλάνθρωπα έθεσε στο ανθρώπινο σώμα και φρόντισε μετά την πτώση να την καλύψει με τον δερμάτινο χιτώνα, για να μην μένει, για να μένει πάντοτε καλυμμένη ο άνθρωπος, μετέβαλε αυτή τη λειτουργία σε πορνεία, σε μια ανευλόγητη κατάσταση, σε μια ζωντανή σπατάλη. Αφού βεβαίως πέταξε μακριά ο άνθρωπος κάθε προστατευτικό σκέπασμα για να μην εξαχριωθεί που του βάλε ο Θεός, και η ντροπή χάθηκε και ανεδύθη η ανεσκυνδία. Ο Θεός είπε στον Αδάμ, ποιος σου ανήγγειλε ότι είσαι γυμνός? Ποιος σου το είπε? Ποιος άλλος υπήρχε να του το πει? Ποιος άλλος έξω από τον εαυτό του? Η ένοχη συνείδησή του ήταν εκείνη που τον έκανε να ντραπεί και να σπεύσει να καλυφθεί. Γιατί η αρχαίγονος εκείνη απλότης είχε εξαφανιστεί. Και τη θέση της, εκείνη της απλότος τη θέση, την πήρε η ντροπή. Για να γίνει γρήγορα, πολύ γρήγορα, να γίνει ανεσκυνδία, φτάνοντας στο σχήμα της πορνείας. Στο βάθος η ψυχή του ανθρώπου είναι πόρνη, το σώμα νεουδέτερον. Και σαν πόρνη η ψυχή του ανθρώπου έζησε μέσα στους αιώνες της ανθρωπίνης ιστορίας. Η ψυχή του ανθρώπου εξανδραποδίστηκε από το διάβολο και έγινε δούλη του διαβόλου. Και η ψυχή του ανθρώπου πουλιόνταν στην διεθνή αγορά, στα διεθνή παζάρια, στη θέα των ματιών των Αγίων Αγγέλων. Φρικτών, φρικτών. Αλλά ο δημιουργός του ανθρώπου δεν μπορούσε να υποφέρει το κατάντημα του έργου των χειρών του. Όταν μάλιστα και δημιούργει τον άνθρωπο, όλη την τύση και ειδικότερα τον άνθρωπο, μας πληροφορεί η Γραφή ότι εφραίνετο, έχερε. Αξίζει να σας πω αυτό το κομμάτι που είναι από το 8ο κεφάλαιο των Παροιμιών. Η Νίκα ετοίμαζε των ουρανών, λέει η ενυπόστατο Σοφία
ο Θεός Λόγος, όταν ο πατέρας μου ετοίμαζε τον ουρανόν, συμπαρήμην αυτό, ήμουνα παρούσα μαζί του. Ήμην παρά αυτό αρμόζουσα, ήμουν κοντά του. Εκείνο το παρά εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεό, και Θεός είναι ο Λόγος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Το παρά και το προς είναι το ίδιο. Ακριβώς η ίδια θέση. Ήμουν αρμόζουσα. Λογαριάστε ένα μηχάνημα που το βάζουν σε μια εφαρμογή. Βάζουν το ένα σκέλος, το ένα θα λέγαμε μέλος πλάι στο άλλο για να σχηματιστεί. Αυτό θα πει αρμόζω. Ότε ενεφραίνετο. Ποιος ο πατήρ? Όταν χαιρόνταν την οικουμένη συντελέσας, όταν έκανε την δημιουργία ολόκληρη και χαίρετο ο πατήρ, και ενεφραίνετο εν εις ανθρώπων, και χαιρόνταν για τους ανθρώπους. Έβλεπε τους ανθρώπους και τους χαιρόνταν. Αλλά χαίρεται ο Πατήρ, χαίρεται ο Υιός, χαίρεται το Πνεύμα το Άγιον, γιατί ένας είναι ο Θεός. Χαίρεται λοιπόν. Έτσι εδώ να το διαφορήσουμε, ο Θεός Λόγος. Χαίρεται όταν βλέπει τους ανθρώπους. Και εδώ τώρα, γιατί χαίρεται αλήθεια θα μου πείτε? Γιατί ο άνθρωπος ήταν η εικόνα του Θεού Λόγου. Γι' αυτό. Όπως όταν θα μας φέρουν μια φωτογραφία μας. Ή γιατί να πάω στη φωτογραφία? Όταν θα δω το παιδί μου να γεννιέται και να μου μοιάζει καταπληκτικά, όσο μεγαλώνει δεν απέρει τα χαρακτηριστικά μου, το αγαπώ το παιδί μου. Γιατί αγαπώ τον εαυτό μου? Γι' αυτό αγαπώ το παιδί μου. Έχει τα γνωρίσματά μου. Έτσι ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού Λόγου. Και μάλιστα, αν θέλετε ακριβέστερα, είναι η εικόνα του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου. Δηλαδή, το υπόδειγμα δεν είναι ο Αδάμ, του οποίου τη μορφή παίρνει ο Θεός Λόγος, αλλά είναι ο Θεός Λόγος εν όψει να ενανθρωπίσει, του οποίου το υπόδειγμα παίρνει ο Αδάμ, κατασκευάζεται ο Αδάμ. Έτσι βλέπουμε εδώ ότι αγαπώντας ο Θεός τον άνθρωπο και μη θέλοντας να χαθεί αυτή η εικόνα του, οικονομεί την ενανθρώπιση του Λόγου, την ενανθρώπιση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Το δεύτερο λοιπόν μέρος του ποίηματος της Κασιανής αναφέρεται σε αυτήν την προσέγγιση του Θεού, αλλά και στην προσέγγιση της πόρνης ανθρωπίνης ψυχής. Το δεύτερο μέρος είναι θεολογικότατον. Ίσως δεν φέρεται εκ πρόσης όψιος, γιατί αυτό είναι το μυστικό, τα πολύ μεγάλα και τα πολύ βαθιά να προσφέρονται με μία ανίποτη απλότητα. Η αφορμή που δόθηκε και στην ποιήτρια είναι από την, και που η Εκκλησία έβαλε το ποίημά της αυτό, το τροπαρίο της αυτό, αυτήν την ημέρα, είναι από την αναγνωστήσα ευαγγελική περικοπή που το συναξάριον της ημέρας λέγει τα εξής. Είναι αυτά που αύριο το πρωί θα υποθούν στην ευαγγελική περικοπή. Τι Αγία και Μεγάλη Τετάρτη της αλυψάσης των Κύριων Μύρο, πόρνης γυναικός, μνίαν ποιήστε, οι θεότατοι πατέρες εθέσπισαν, ότι πρώτου σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονε. Γινή βαλούσα σώματι Χριστού μύρον, την Νικοδήμου προύλαβε
Σμύρνα λόιν. Αλλά το νοητό μύρο Χριστής, Χριστέ ο Θεός, τον επιρρήτων, αυτόν τον αθώνος επί χυνωμένων παθών, των επιρρήτων παθών, αυτά που τόσο άθωνα πάθη χύνονται στην ύπαρξή μας, ελευθέρωσον και ελέησον ημάς ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν. Αυτό είναι το συναξάριο της ημέρας που επισημαίνει τι ακριβώς μνήαν ποιούμεθα κλπ. Έτσι, εκείνη πια η αμαρτωλή γυναίκα, πια εκείνη η πόρνη τότε, πραγματικό πρόσωπο, όταν πήγε να νύψει τα πόδια του Χριστού με το μύρο, κομίζει και έρχεται μάλιστα παραλλήλως και η πόρνη του τροπαρίου της Κασιανής, κομίζει μύρον, μεταφέρει μύρον και αναμειγνύει το μύρον με τα δάκρυα της μετανοίας της. Γιατί και εκείνη η πόρνη με μύρο και με δάκρυα έπλαινε τα πόδια του Χριστού, σε εκείνον που είναι το νοητόν μύρον. Διότι η ανθρωπίνη φύση του Ιησού εχρίστη με το Πνεύμα το Άγιον, η ανθρωπίνη φύση εχρίστη με το Πνεύμα το Άγιον, εξού και Χριστός λέγεται. Αυτό θα πει Χριστός, ο και χρισμένος. Λοιπόν, η γυναίκα, όπως σημειώνει η ποιήτρια, εσθωμένη την θεότητα του Χριστού, τον προσεγγίζει. Τι θα πει εσθωμένη? Αυτή που αισθάνθηκε, αυτή που ένιωσε. Πώς ένιωσε, πώς διείδε, πώς διεισθάνθη? Ο καθένας ας πάρει αυτή τη λέξη και ας την κατανοήσει ο καθένας μόνος του, πει υποκειμενικά. Εκείνο το εσθωμένη, όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, να κάνεις την προσευχή σου, λέει, κατέστηση. Να μελετάς το Λόγο του Θεού, κατέστηση. Αυτό είναι το αισθωμένο. Να έχεις αίσθηση, να νιώθεις. Πώς? Ο καθένας όπως το καταλαβαίνει. Για να λάβει από ποιον, από τον Κύριον, την άφεση των αμαρτιών της, που είναι πλήθος. Από πού θα το πάρει αυτό? Από πού θα πάρει αυτήν την άφεση των αμαρτιών της? Από τους αβύσους των κρυμάτων του και του ελέους του. Το έλεος του Χριστού είναι άβυσος, δηλαδή δεν υπάρχει βυθός. Όμως η γυναίκα αυτή τι ανακαλύπτει? Όπως και κάθε ψυχή, τι ανακαλύπτει? Πόρνη ψυχή που θα πλησίαζε τον Κύριον, ότι τα πόδια που χρύει με μοίρα και καταβρέχει με δάκρυα είναι εκείνα τα πόδια που περπατούσαν στον Παράδεισο εκείνο το δειλινό της πτώσεως, και που η Εύα όταν άκουσε τον κρότον των ποδών του, από την ενοχή της εφοβήθη και εκρύβει. Μια αλήθεια την αισθητοποιεί ωραία η ποιήτρια και μας την παρουσιάζει. Μας λέει σαφώς το βιβλίο της Γενέσεως ότι κατά των δειλινών ο Θεός περιπατούσε εις τον Παράδεισο, περιεπάτη. Είχε πόδια ο Θεός? Θα πει κάποιος ερμηνευτής ανθρωπομορφική έκφρασης, παρουσιάζει με ανθρώπινη μορφή το Θεό. Ο Θεός περιπατεί, αλλά δεν είναι ακριβώς μόνον άνθρωπο, άνθρωπο μορφική η έκφραση, αλλά είναι για κάτι περισσότερο.
Τι θα δυσκόλευε τον Θεό? Γιατί ποιος περιπατούσε? Ο Θεός Λόγος. Τι θα τον δυσκόλευε όταν ο αόρατος Θεός έδινε αίσθηση βημάτων? Προσέξτε, αίσθηση βημάτων. Δεν είχε ακόμη πόδια. Γιατί θα έδινε αίσθηση βημάτων και δεν είναι απλώς μια ανθρωπομορφική έκφραση? Κάτι πολύ πολύ περισσότερο, εν όψη της ενανθρωπίσεως, που θα είχε πόδια και θα περπατούσε. Θα περπατούσε αυτά τα πόδια που υπόρνει η γυναίκα. Εκείνη του Ευαγγελίου υπόρνει, θα ήρχε το να λείψει με μοίρα και με τα δάκρυά της. Έτσι αυτό το αισθωμένη την θεότητα του Χριστού, ποια η πόρνη γυναίκα, η πόρνη του τροπαρίου, τι εκφράζει όταν λέει αισθάνθηκε? Έκανε μια αναγνώριση, ένα Αγίο Πνεύματι. Έκανε μια υψίστη ανακάλυψη. Και ξέρετε, είναι οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις που έχουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Το ξαναπώ. Η μεγαλύτερη ανακάλυψη ή μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις που έχουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Να ανακαλύψουμε ποιος είναι το εκείνος εις τον παράδεισο και ποιος είναι αυτός που περπάτησε. Τι απεκαλύφθη η ταυτότητα του Ιησού Χριστού? Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο Θεός Λόγος, ο ομιλών εις τον παράδεισο μετά τον πρωτοπλάστον, ομιλών και με τη σύγχρονη έννοια και με την αρχαία. Με τη σύγχρονη, τότε κουβέντιαζε, διότι ήσαν συνηθισμένοι οι πρωτόπλαστοι να δέχονται την επίσκεψη του Θεού Λόγου κατά το δειλινό. Είναι συμπτωματικό άραγε ότι όταν κάνουμε επισκέψεις τις κάνουμε το απόγευμα? Είναι συμπτωματικό? Ήσαν συνηθισμένοι οι πρωτόπλαστοι από αυτές τις επισκέψεις και με την αρχαία έννοια ο ομιλών, αυτός ο οποίος συναναστρέφεται. Γι' αυτό ο Ιησούς είναι Χριστός, είναι ο κεχρισμένος, είναι σωτήρ, είναι ψυχοσώστης, όπως τον λέγει η ποιήτρια. Την ίδια αίσθηση, τη λέξη τώρα τη βάζω μέσα σε εισαγωγικά, αυτήν την αίσθηση, την ίδια, είχε και ο ληστής επί του Σταυρού. Τι περίεργο, τα έλεγε κανείς, το θαυμαστόν, οι πόρνες και οι ληστές να έχουν την αίσθηση της θεότητος του Ιησού. Οι άλλοι, οι μορφωμένοι, οι σπουδαίοι, όχι, όχι. Εξάλλου το είχε πει ο Κύριος αυτό, ότι οι αμαρτωλοί άνθρωποι, οι πόρνες γυναίκες, οι τελώνε προάγουσιν ημάς εις την Βασιλεία του Θεού. Σας έχουν ξεπεράσει, είναι μπροστά από σας. Ακριβώς γιατί είχαν την βαθιά αίσθηση της πνευματικής των πτωχίας και ανεπαρκίας. Η θέση αυτή της ποιητρίας, της Κασιανής, ενιολογικά θυμίζει εκείνον των στίχων ακόμη, αν θέλετε, από τα εγκόμια εις των επιτάφιων θρήνων. Είναι στην πρώτη στάση η ζωή εν τάφο. Λέγει εις τον δέκατον στίχον, εις τον δέκατο τροπάριον, επί γης κατήλθες ή να σώσεις Αδάμ, και εν τη γη και εν γη μη ευρικός τούτον δέσποτα μέχρις άδου κατελήγηθα ζητών. Ήρθε στη γη να σώσει τον Αδάμ, εκείνον στον αρχαίον παράδεισο. Δεν τον βρήκες όμως, είχε πεθάνει.
Και τότε κατέβηκε στον Άδη αναζητώντας τον. Υπέροχο. Βλέπει κανείς εδώ την, ας το πούμε, προσπάθεια του Θεού να προσεγγίσει την εικόνα του, τον άνθρωπο, αλλά και η προσπάθεια του ανθρώπου να προσεγγίσει τον δημιουργό του. Αγαπητοί, η ποίηση, μια που αναλύσαμε το τροπάριο της Κασιανής, βέβαια όχι σαν μια σχολική ασφαλώς ανάλυση, μάλλον με ποιμαντική διάσταση, είναι και αυτός η ποίηση, ένας δρόμος που μας φέρει στα βάθη της θεολογίας, μας φέρει στην αίσθηση της θεανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, όπως και η υμνολογία και τα αναγνώσματα και κάθε κίνηση και τελετουργία και η Θεία Λειτουργία. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε αυτήν την αίσθηση της θεανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, και οι κτήσεις και ο έναστρος ουρανός, όλα, όλα, γιατί όλα είναι έργα των χειρών του, γιατί εμείς είμαστε εικόνα δική του. Αρκεί να έχουμε αυτήν την αίσθηση που μας τη δίδει το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό ας πούμε και εμείς μαζί με την ποιήτρια «Κρυμάτων σου αβίσους τις εξιχνιάσει ψυχοσώστα σωτήρ μου».